Είναι το παλικάρι μας ο πρεσβευτής της Κύπρου, μαθητής, αυτός ο σπουδαίος μαθητής και πρεσβευτής της Κύπρου στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτός που μας θύμισε με την ομιλία του, την ολιγόλεπτη ομιλία του, αλλά πολύ ουσιαστική, που μας θύμισε αυτό το, στους Ευρωπαίους βασικά, αλλά και σε εμάς εδώ στην Κύπρο, αυτό το περίφημο «Δεν ξεχνώ». Θα τον έχουμε μαζί μας τώρα. Πάμε όμως να θυμηθούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Χρυσοβαλάντη στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι στα αγγλικά, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο τρόπος που το παιδί αυτό εκφράζεται, έτσι, και τα πράγματα που λέει είναι πολύ σημαντικά. Πάμε έτσι μερικά δευτερόλεπτα να θυμηθούμε την ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο. Good morning. Καλημέρα in Greek. I am coming from Cyprus. My name is Chrysovalantis Andreou. And as you mentioned before, it's time to connect with each other. It's time to tell about our problems, our issues, either for country, either for ourselves. To talk you about a serious issue for my country, Cyprus. Here is a jigsaw photo. Do you know what we see here? If you can just pass that on. We have it on the screen right now, Ella. It's a photo that which present the Cyprus crying and telling that she's divided. I do not forget, but unfortunately, Cyprus problem has been forgotten. Αυτό είπε ο Χρυσοβαλάντης, τον καμαρώσαμε όλοι, πόσο μάλλον η δική του βέβαια, το σχολείο του, αλλά όλη η Κύπρος, διότι ο Χρυσοβαλάντης είπε δύο λέξεις, δεν ξεχνώ, τις οποίες η Ευρώπη δεν ξέρω αν θυμήθηκαν και ποτέ ή αν θυμούνται, αλλά και εδώ και στην Κύπρο μας το δεν ξεχνώ έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα Χρυσοβαλάντη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Καταρχήν, θέλω να μου πεις το εξής. Όταν σε αυτή την ολιγόλεπτη ομιλία σου, μετά που τελείωσες, κατάλαβες το μέγεθος της απήχησης που είχε αυτή η ομιλία, αυτές οι μεστές λέξεις, αυτή η προσέγγιση γενικότερα και εκεί που ήσουν, αλλά και στην Κύπρο. Κοιτάξτε, το είχα προσχεδιάσει ότι θα μιλούσα για το Κυπριακό, μιας που πηγαίναμε, η επίσκεψη μας ήταν στις 14 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Επομένως, την 15η ήταν η επέτειος της παράνομης αναγκήρυξης του ψευδοκράτους. Επομένως, έλεγα, δεν μπορεί να πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην αναφέρω κάτι για την κατοχή στην Κύπρο. Προσπαθήσαμε, το οργανώσαμε από πριν μαζί με την καθηγήτρια μου, η οποία ήταν και καθοδηγητής μας στο πρόγραμμα το ευρωπαϊκό. Ωστόσο, ήταν εντελώς διαφορετικά από ό,τι το περίμενα. Δηλαδή? Διότι εκείνη τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έμειναν αποσβολωμένοι, μας έβλεπαν και διερωτούνταν γιατί δεν ξέρουμε για αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ιδιαίτερα όταν τους έδειξα τη φωτογραφία, αισθάνθηκαν περίεργα. Ναι. Και οφείλω να ομολογήσω ότι άλλες φορές όπου έγινε προσπάθεια από Κύπριους μαθητές στο ίδιο πρόγραμμα να δείξουν κάτι για τον Κυπριακό ή να πούν κάτι, δεν τους άφηναν οι παρουσιαστές, βρίσκανε μια δικαιολογία και το κόβανε. Ναι. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ότι και οι παρουσιαστές ήταν με το μέρος μου, διότι πήραν και τη φωτογραφία και την προέβαλαν στον προβολέα και το είδαν όλοι μέσα στο κοινοβούλιο. Δεν ήταν μια μικρή ομάδα που το έβλεπε από το δικό μου χέρι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Προκάλεσε μία αμηχανία στην αρχή νομίζω και μία έκπληξη, ναι, αλλά το προχώρησαν και έδειξαν τη φωτογραφία το monitor, έτσι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τι σημαίνει για σένα, καταρχήν είσαι πρόσφυγας ή όχι, Χρυσοβαλάντη? Όχι, δεν είμαι πρόσφυγας, αλλά πάντα ομολογώ και λέγω ότι όλοι μας στην Κύπρο είμαστε πρόσφυγες. Πολύ σωστά. Μέχρι να λυθεί το Κυπριακό, διότι όλοι πρέπει να αισθανόμαστε τον πόνο τους και ιδιαίτερα διότι είμαστε μια μικρή κοινωνία, γνωρίζουμε τους πρόσφυγες, καθημερινά μιλούμε μαζί τους, μας λένε τον πόνο τους. Πρέπει να ξέρουμε το πώς πέρασαν, πώς έγινε αυτή η μετάβαση από τα κατεχόμενα στην ελεύθερη Κύπρο. Ξέρεις τι, τώρα μπορεί να σε ακούει κάποιος και να καμαρώνει βέβαια, γιατί σκέφτεται ότι αν είναι τα παιδιά η αυριανή γενιά σαν το Χρυσοβαλάντη, τότε αυτός ο τόπος μπορεί να έχει και κάποιες ελπίδες να επιβιώσει και να
γίνει και καλύτερος. Να ρωτήσω για σένα τι σημαίνει το «Δεν ξεχνώ». Το «Δεν ξεχνώ» είναι, δυστυχώς, έχει... Χθες μιλούσα με κάτι συμμαθητές μου και μου λέγανε ότι «Ρε Χρυσοβαλάντη», μου λένε, «το «Δεν ξεχνώ» τελικά το σατιρίζουν και το λένε «έγινε ξεχνώ». Έχει... Διότι πολλοί ξεχνούν. Ναι. Το, ξεχνώ για... το «Δεν ξεχνώ» για μένα είναι τα πάντα, από την αρχή. Από την εισβολή στο 5 μίλι της Κερίνιας μέχρι μια γειτόνισσα μου εδώ που έχω πρόσφυγα που ένιωσε τον πόνο της προσφυγιάς, που ξεριζώθηκε από τα κατεχόμενα, από το σπίτι της, από την περιουσία της, που έχασε τα μέλη της οικογένειάς της. Όλα αυτά θυμίζουν το «Δεν ξεχνώ». Και μέχρι και αυτή η φωτογραφία εδώ, αυτή που έδειξα και στο κοινοβούλιο, ναι, το οποίο αποτελεί κολλάζ. Είναι πολλές φωτογραφίες από την εισβολή, το οποίο, ναι, δημιούργησα με αυτή την ιδέα, ότι πρέπει να τους δείξω όλες αυτές τις φωτογραφίες εδώ που βλέπω και μου θυμίζουν εμένα αυτόν τον κεντρικό πίνακα του «Δεν ξεχνώ». Μπράβο, Λεβέντη μου. Ξέρεις, το «Δεν ξεχνώ» κάποτε ήταν ένα σύνθημα, σύμβολο. Δυστυχώς σήμερα στις μέρες μας και οι συμμαθητές σου δυστυχώς λένε μια αλήθεια, ότι έχει γίνει ξεχνώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα έπρεπε να είναι «Δεν ξεχνώ» συνέχεια. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Να σε ρωτήσω, σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, Χρυσοβαλάντη? Φοιτώ στο Λύκειο και Τεσέκ Πόλεως Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφο, εδώ κοντά στο Λατσί, κοντά στη θάλασσα. Σε μια πολύ όμορφη γωνιά της ελεύθερης Κύπρου, έτσι, με ωραίους ανθρώπους και φυσικό πλούτο. Ωστόσο, πολύ κοντά πολύ σε μια κοντά κατεχόμενη άκρη που μας θυμίζει, διότι από το Λατσί μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα τα κατεχόμενα φυλάκια που είναι εκεί κοντά στον πύργο. Να σε ρωτήσω, τι σκοπεύεις να σπουδάσεις? Καταρχήν, σε ποια τάξη είσαι, Χρυσοβαλάντη? Είμαι στην τρίτη ηλικίου φέτος, τελειώνω το σχολείο με τη βοήθεια του Θεού. Ελπίζω πως θα ακολουθήσω, να περάσω μάλλον, αν υπάρξει, εύχομαι μάλλον, να περάσω η νομική ή πολιτικές επιστήμες, διότι θέλω να ασχοληθώ στο μέλλον με την πολιτική όσο γίνεται από το δικό μας μετερίζει, να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε την πατρίδα μας. Διότι, ξέρετε, καμιά φορά ακούω διάφορα σχόλια για τους νέους, ότι δεν είμαστε κοντά στα κοινά. Δεν είναι ότι δεν είμαστε κοντά στα κοινά. Απλά το σύστημα μας έχει κάνει να αποστασιοποιηθούμε. Και αυτό δεν είναι ωραίο, διότι είναι καθολικό για όλη την νεολαία. Ξέρω πολλούς νέους οι οποίοι προσπαθούν από το δικό τους μετερίζει να βοηθήσουν, ωστόσο είναι λίγοι. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει το κράτος, γιατί να διωθούν νέες ευκαιρίες ώστε να εμπλεχθούν πιο πολύ οι νέοι στα κοινά και στις εθελοντικές δραστηριότητες, στις μη κερδοσκοπικές. Τώρα που σε ακούω και επειδή έχω πάρει και μηνύματα πολλά από πολλούς ανθρώπους που μας παρακολουθούν, μόνο έτσι θαυμασμό μπορεί κάποιος να έχει όλα αυτά που λες και τον τρόπο που τα εκφράζεις. Πες μου λίγο, δεν σε ενοχλεί το γεγονός ότι ζούμε σε μια κοινωνία που έχουν χαθεί αξίες, που δεν υπάρχουν πρότυπα, που βλέπεις να υπάρχει μία κατάπτωση θεσμών, αξιών και όλων των συναφών, που δεν βλέπει για κάποιος πολύ αισιόδοξα το αύριο? Αυτό δεν σε ενοχλεί εσένα? Τα βλέπεις εσύ στο σχολείο, στην καθημερινότητά σου? Είναι ένα πρόβλημα που βλέπουμε και εμείς η ίδια γενιά. Δηλαδή, όταν μιλώ με άλλους συμμαθητές μου για τα τεκτενόμενα, τέλος πάντων, ναι, μου λένε τη δυσαρέσκεια τους όσον αφορά την κατάσταση της Κύπρου. Είτε αυτό έχει να κάνει με διαφθορά, είτε αυτό έχει να κάνει με τη στασιμότητα του Κυπριακού, είτε με το μεταναστευτικό, είτε με άλλα τόσα προβλήματα εκπαίδευσης, που είναι δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή φθήνει. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει, ώστε να προάγονται και οι ανθρωπιστικές αξίες, αλλά και να είναι το σχολείο πιο μαθητοκεντρικό και όχι εξετασιοκεντρικό. Δυστυχώς, έχουμε και αυτά τα προβλήματα στην εκπαίδευση. Προσπαθούμε, ήδη με άλλους συμμαθητές μου από διαφορετικά σχολεία, προσπαθούμε, στέλνουμε κάποιες επιστολές, μήπως υπάρξει κάποια αλλαγή στην υφιστάμενη κατάσταση, ωστόσο είναι τα πάντα δύσκολα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και ξέρεις ότι σαν επακόλουθο των όσων συμβαίνουν,
υπάρχει και μια απαξίωση και εναντί των πολιτικών. Βεβαίως. Έτσι. Και κάποτε δικαίως, κάποτε αδίκως, γιατί δεν μπορεί να βάλεις στο ίδιο τσουβάλι όλους τους ανθρώπους. Άλλοι μάχονται λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Άλλοι είναι διαπλεκόμενοι, άλλοι δεν είναι. Αλλά σημασία έχει ότι γενικά υπάρχει μια απαξίωση της πολιτικής. Και ένα σχόλιο θα ήθελα, επειδή καταλαβαίνω ότι είσαι πολύ σκεπτόμενο και ψαγμένο άτομο. Πώς βλέπεις όλο αυτό τώρα το περίγραμμα των αποκαλύψεων, τη διαφθορά που ζει και βασιλεύει, όλα αυτά που λέγονται για χρυσά διαβατήρια, για το κακό όνομα που βγάλαμε στην Ευρώπη. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας η διαφθορά και η διαπλοκή, φαίνεται. Πώς το βλέπει ένας νέος άνθρωπος? Δυστυχώς, όταν ακούγαμε παλαιότερα για διαφθορά, πιστεύαμε ότι δεν είχε αυτό το μέγεθος το οποίο αντικρίζουμε σήμερα. Ωστόσο, με την υφιστάμενη έτσι, κατάσταση που μας δίνουν τα ξένα πρακτορία όσον αφορά τη διαφθορά, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει ένας εντελεχής έλεγχος, τόσο από το Γενικό Ελεγχτή ή άλλες υπηρεσίες ελέγχου στο κράτος, ούτως ώστε να βρουν τη ρίζα του κακού και να την κόψουν ουσιαστικά για να μην συνεχίζει αυτό το σκάνδαλο. Διότι μέχρι να το εντοπίσουν, συνεχίζεται αυτή η διαφθορά. Βλέπουμε τα Cyprus Confidential κάθε μέρα και ένα νέο σκάνδαλο στην Κύπρο. Πρέπει να σταματήσουν οριστικά. Ναι. Να βρεθεί αυτός ο... Διότι δεν νομίζω να εμπλέκεται, όπως είπαν και άλλοι προβλευτές μας εχθές, ότι είναι ολόκληρος ο κυπριακός λαός που είναι επόμενο στην Κύπρο. Υπάρχουν κακά στοιχεία τα οποία πρέπει να απομονωθούν, να τιμωρηθούν για να σταματήσει αυτή η φθήνουσα κατάσταση της χώρας μας. Ψοβαλάτη μου, να σε χαίρετο και να σε καμαρώνει η δική σου πρώτιστα. Και εμείς οι υπόλοιποι, βέβαια, και εμείς οι υπόλοιποι, γιατί νομίζω ότι είσαι μια αξία. Είσαι μια αξία και ένα παράδειγμα για πολλά νέα παιδιά. Και μακάρι έτσι να βρεθούν και άλλοι σαν και σένα. Είμαι σίγουρος τότε ο τόπος θα πάει μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Εγώ ευχαριστώ.